Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε με την είδηση την οποία σας είχα αναφέρει στο χθεσινό βίντεο ότι ένας Αμερικανός αξιωματούχος προέτρεψε το Ισραήλ να χτυπήσουν τις ειρηνευτικές δυνάμεις της Ιρλανδίας οι οποίες βρίσκονται μέσα στο Λίβανο. Δεν πέρασαν λοιπόν λίγες ώρες από την ώρα που έγιναν αυτές οι δηλώσεις παύλα προτροπές και είδαμε το Ισραήλ να επιτίθεται τελικά στους Ιρλανδούς στρατιώτες με ένα βλήμα από Ισραηλινό αρμαμάχης, το οποίο χτύπησε τον πύργο παρατήρησης όπου βρισκόταν οι Ιρλανδοί στρατιώτες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτοί βρίσκονται εκεί για να αποτρέψουν τις οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες από την πλευρά των Ισραηλινών μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Εσκεμμένη λοιπόν, σύμφωνα με τους Ιρλανδούς, η επίθεση εναντίον τους, η οποία τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά δύο μέλη της αποστολής, αλλά ο απότερος σκοπός αυτών είναι να τρομάξουν τους Ιρλανδούς για να φύγουν από την περιοχή και να μπορέσουν να δράσουν ελεύθεροι οι Ισραηλινοί. Το άλλο βρώμικο που καταγγέλει η Ιρλανδική ειρηνευτική αποστολή είναι πως τα Ισραηλινά στρατεύματα πηγαίνουν και κρύβονται δίπλα ή πίσω από τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Οι Ισραηλινοί λίγη ώρα πριν την επίθεση επιχείρησαν και πάλι να μετακινήσουν τα ειρηνευτικά στρατεύματα και ο επικεφαλής τους αρνήθηκε για ακόμη μία φορά. Να επικροτήσουμε σε αυτό το σημείο την ηρωική στάση των Ιρλανδών στρατιωτών οι οποίοι δεν εγκαταλείπουν τις θέσεις τους παρόλο που πλέον κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα, όπως επίσης να επικροτήσουμε και την ακεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας της Ιρλανδίας, οι οποίοι στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και δεν υποκύπτουν σε διάφορες παρασκηνιακές πιέσεις. Πάμε λίγο στις δηλώσεις του Τούρκου Προεδρού, ο οποίος δήλωσε λίγο πολύ ότι η αντίσταση στην Παλαιστίνη πολεμά και για λογαριασμό των Τούρκων. Πρόκειται για μια πολιτική οργάνωση σύμφωνα με τον ίδιο, με εκλεγμένους βουλευτές οι οποίοι έχουν ένα θεάρεστο κατά αυτόν έργο και γι' αυτό το λόγο τους υποστηρίζει ανοιχτά εδώ και καιρό. Βέβαια εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η αδυναμία η οποία επιδεικνύει η τουρκική πολιτική ηγεσία προς τους Παλαιστίνιους κρύβει από πίσω ξεκάθαρα μεγάλα συμφέροντα. Και πάμε λίγο σε κάτι το οποίο ξέφυγε, το είπε με θράσος σε μια συνέντευξή του από τον Υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ, ο οποίος δήλωσε πως το όραμά τους είναι ένα κράτος που θα περιλαμβάνει όλη την Παλαιστίνη, μέρος της Ιορδανίας, την Συρία, τον Λίβανο, το Ιράκ και την Αίγυπτο. Με λίγα λόγια, θέλουν να διαλύσουν όλη τη Μέση Ανατολή. Και πού θα οδηγήσει αυτό? Σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, θα πολεμήσει ο δυτικός πολιτισμός, δυτικός τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τώρα, αυτό που έχει μείνει στα λόγια ως δυτικός πολιτισμός, θα πολεμήσουν σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο για να πετύχουν το όραμα του Μεγάλου Ισραήλ. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποιεί ότι η επίθεση στο Ιράν θα είναι θανατηφόρα και ξαφνική. Το χτύπημά μας θα είναι θανατηφόρο, ακριβές και πάνω απ' όλα ξαφνικό. Δεν θα καταλάβουν τι συνέβη και θα δουν τα αποτελέσματα. Εδώ να απαντήσω και σε ένα σχόλιο ενός φίλου της αγωγής, ο οποίος ρώτησε μεταξύ σοβαρού και αστείου, εν μέσω ηρωνίας, σιγά λέει, έχουν αεράμινα λέει οι Ιρανοί. Ρώτα τους Ρώσους, εάν έχουν αεράμινα οι Ιρανοί. Και μιας και προέτρεψα τον φίλο μας να ρωτήσει τους Ρώσους, θα σας μεταφέρω τις ανησυχίες, τις έντονες ανησυχίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, κάτι που σύμφωνα με τους ίδιους θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποσταθεροποίησης φυσικά εννοεί των δικών τους σχεδίων. Την ίδια στιγμή, λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στο Τουρκμενιστάν και την συνάντησή του με τον Ιρανό ομόλογό του, έχουμε ένα άρθρο από ένα πολύ γνωστό ρωσικό ειδησιογραφικό, το οποίο αναφέρει πως οι Ιρανοί σκέφτονται πολύ σοβαρά να αποχωρήσουν από τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ότι το κοινοβούλιο τους λαμβάνει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Τι ετοιμάζουν δηλαδή οι Ιρανοί, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Παράλληλα δήλωσαν πανέτοιμοι να αντεπιτεθούν στο Ισραήλ όταν αυτό θα χτυπήσει με νέα επίθεση. Πολύ σημαντική ήταν και η δήλωση του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος είπε πως τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή γίνονται όλα για να πλουτίζουν οι έμποροι όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Να κάνω μια διόρθωση εδώ, η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου θα είναι με τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν και όχι με τον πολιτικό. Θα είναι συνάντηση δηλαδή με τον πραγματικό ηγέτη της χώρας. Και πριν κλείσουμε και ζητήσω την άποψή σας για τα όσα ανέφερα, να σας πω ότι η Ρωσία από εχθές έθεσε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα κινητά συστήματα στρατηγικών πυρηνικών βλημάτων RS-24 Yars, τα οποία πλέον θα βρίσκονται σε μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πείτε μου λοιπόν την άποψή σας, πιστεύετε ο Ρώσος πρόεδρος θα συνομιλήσει με τον Ιρανό θρησκευτικό ηγέτη για το τι καιρό θα κάνει στο Ιράν
ή έχουν να καθορίσουν πολύ πιο συγκεκριμένες και σημαντικές συμφωνίες. Επίσης, βρίσκεται τυχαία την είδηση από το ρωσικό ειδησιογραφικό πως το Ιράν είναι έτοιμο να αποχωρήσει από τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων λίγες ώρες πριν συναντηθούν οι ηγέτες των δύο χωρών. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.